Έμπε, τι κάνεις, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλά είσαι? Δόξα τω Θεώ, καλά. Όλα εγώ καλά. Έμπε, τώρα είσαι στην Ακαδημία του ΠΑΟΚ. Ναι. Προπονητής, ε. Προπονητή, K17 με τον κύριο Αλεξιάδης Αλέξης. Ω, πάρα πολύ καλή δουλειά πρέπει να κάνετε εκεί, φαντάζομαι, έτσι. Να είναι καλά τα πράγματα. Ό,τι μπορούμε. Ό,τι μπορούμε. Ό,τι μπορούμε. Έμπε, εντάξει, σήμερα ο ΠΑΟΚ παίζει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι με την Σπαρτάκ. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου άποψη για το παιχνίδι. Εσύ έχεις φάει τα γήπεδα με το κουτάλι, έχεις παίξει μεγάλη μπάλα. Πώς βλέπεις τα πράγματα σήμερα? Πώς βλέπω τα πράγματα σήμερα? Θετικά βλέπω. Θετικά. Γιατί η ΠΑΟΚ μας έχει συνηθίσει τελευταία, ακόμα πέρυσι παιχνίδι με Αστέρας Τρίπολης που έχασε, πάλι έβαλε γκολ. Ναι. Είναι εκτός έδρας παιχνίδια, βάζει γκολ. Βάζει γκολ. Αλλά είναι, υπάρχει η θετική πλευρά ότι, όπως ξέρετε πολύ καλό, όταν βάζεις γκολ, πιθανότητες για να κερδίσεις ή να φέρεις θετικό αποτέλεσμα είναι κοντά. Σωστά, είναι περισσότερες. Και ο ΠΑΟΚ από τότε που είπες από τον Αστέρα Τρίπολης, από τότε έχει να χάσει, Έμπε. Από το Μάρτιο. Ναι, αυτό λέω. Και πάλι εκεί και έβαλε γκολ. Και πάλι εκεί και που έχασε, πάλι έβαλε γκολ. Οπότε έβαλε γκολ. Λες ότι είναι σημαντικό να σκοράρει. Είναι πολύ σημαντικό να σκοράρει μια ομάδα που παίζει εκτός. Mm-hmm. Γιατί πιθανότητα για να κρατήσει το παιχνίδι είναι μόνο να βάζει γκολ. Σωστά. Το πρώτο παιχνίδι το είδες. Ο ΠΑΟΚ δεν ξεκίνησε καλά. Δέχτηκε δύο γκολ. Και είναι πολύ σημαντικό ότι απέναντι σε μια τέτοια ομάδα μετά έκανε ανατροπή, έτσι, και το πήγε στο 3-2. Εντάξει, μην ξεχνιόμαστε ότι Σπαρτάκ είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα, μια δυναμική ομάδα στην Ευρώπη. Ναι. Μπορεί να μην έχει κάνει, δεν έχει πάρει τίτλους Ευρωπαίου που περιμένουν και αυτοί, αλλά είναι μια αξιόλογη ομάδα, είναι πολύ δυνατή ομάδα. Αλλά πάλι εκεί που έδειξε ψυχραιμία, επαγγελματικότητα. Ναι. Και στάθηκε ύψωστο, όπως έπρεπε. Σωστά. Να στάθει. Εδώ και λίγα χρόνια ο ΠΑΟΚ ευρωπαϊκά πάει ππολύ καλά, ιδίως στα εκτός έδρας, έτσι. Έχει, δηλαδή, ναι. Έχει αναπτύξει ένα DNA, μια δυναμική, έτσι, ένα χαρακτήρα που έχει αυτοπεποίθηση η ομάδα. Μην ξεχνιόμαστε ότι τώρα πλέον με το κ. Λουτσέσκο που ήρθε, αυτός με τη δουλειά του βγάζει μια ταυτότητα ΠΑΟΚ. Δηλαδή είναι από τότε που ανάλαβε, βλέπεις μια ομάδα που ξέρει τι ζητάει μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Ναι. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό για μια ομάδα, για να έχει σταθερότητα. Και είναι, υπογραφή που... του Λουτσέσκου, λες αυτό, Έμπε, έτσι. Πάντα. Γιατί προπονητή, αν βλέπεις ομάδα πάει καλά, γιατί φαίνεται ότι από δυτήρια είναι πάρα πολύ καλά τα παιδιά. Ναι. Γιατί λίγα που τους έβλεπα και αυτά, φαίνεται ότι είναι πολύ καλά μεταξύ τους. Επιτυχία, μην ξεχνάμαστε όταν λέμε για ομαδικό άθλημα. Σωστά. Επιτυχία, από εκεί ξεκινάει. Και από πώς εκεί... φαίνεται ότι αυτή είναι ομάδα. Πρώτα βλέπεις τους παίκτες που είναι μεταξύ τους, τις σχέσεις. Αν βλέπεις, αν περνάνε καλά μεταξύ τους, τότε υπάρχει πιθανότητα να πας καλά. Ότι... Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό οφείλεται από τον προπονητή. Γιατί από δυτήρια... Επαγγελματικά δεν είναι τόσο εύκολο. Ναι. Όλοι τόσο άτομα με προσωπικότητα, με μεγάλη συμβολία, με διάφορα κουλτούρα και αυτά, δεν είναι εύκολο. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά, κ. Λουτσέσκο τους κράτησε πολύ χαμηλό προφίλ και φαίνεται αυτά που πρέπει να... αυτά που βλέπουμε. Έτσι είναι, ναι, πράγματι. Και βεβαίως το δείχνει αυτό η ομάδα... και με τις εμφανίσεις της τώρα, ακόμα και που είναι νωρίς τη χρονιά, έτσι, Έμπε. Δηλαδή λέγαμε ότι τελείωσε το πρωτάθλημα, έκανε προετοιμασία ένα μήνα, έπαιξε με τη Βασιλεία, προκρίθηκε, τώρα παίζει με άλλη μεγάλη ομάδα, της Σπαρτάκ, και αν προκριθεί τώρα πάλι με άλλη μεγάλη ομάδα μετά, με Μπενφίκα ή Φενέρ. Πολύ νωρίς όλα αυτά, δηλαδή Αύγουστο έχουμε ακόμα. Εγώ πιστεύω όλα αυτά είναι, οφείλεται ότι στο ρόστερ δεν έχει αλλάξει πολλά. Δηλαδή ναι. Ακόμα με Βασιλεία, αν βλέπεις τα παιχνίδια, παίκτες που έπαιξαν, ήταν αυτοί οι παίκτες που τελειώσαν χρονιά. Έτσι. Αλλά κορμό υπήρχε. Χημεία υπήρχε. Συνεννόηση υπήρχε. Επικοινωνία υπήρχε. Γι' αυτό βγάζει αυτά που βγάζει. Αν ήταν όπως έκανε προηγούμενα χρόνια, τελειώνουν πρωτάθλημα, φεύγουν 10, έρχονται 18. Πού να κάνεις ομάδα. Φυσιολογικό δεν θα υπάρχει ομάδα.
αλλά φαίνεται ότι αυτή η ομάδα που τελειώσει, παρόλο που ήταν νωρίς, φαίνεται μέσα στο αγωνιστικό χώρο είναι ομάδα. Mm-hmm. Το πιο σημαντικό είναι αυτό, ότι κράτησε κορμό που τελειώσει περσινή χρονιά. Έτσι είναι πραγματικά. Τώρα εσείς στα τμήματα υποδομής έχετε μια άλλη δύσκολη και μεγάλη αποστολή, έτσι, να φτιάξετε παιδιά σε δύσκολη ηλικία, τρυφερή ηλικία, να τους μάθετε ποδόσφαιρο, να τους μάθετε να γίνουν καλοί συμπαίκτες, έτσι, μέλη μιας ομάδας, και φυσικά σε μια μεγάλη ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ να προχωρήσουν, και αν μπορέσουν να στελεχώσουν την αντρική ομάδα θα είναι η δική σας επιτυχία, έτσι, πέρα από τίτλους και νίκες, ας πούμε, σε εκείνα τα, στα δικά σας παιχνίδια. Εντάξει, είναι, όπως ξέρουμε όλοι, η τελευταία χρονιά ΠΑΟΚ είναι, Ακαδημία του ΠΑΟΚ είναι μια από τα καλύτερα από την στην Ελλάδα. Ελλάδα. Mm-hmm. Και έχουν κάνει τόσο μεγάλη δουλειά και συνεχίζουν και γίνονται αυτή τη δουλειά που γίνονται. Εντάξει, όλη η ευχή μας, όνειρό μας, αυτά τα παιδιά που είναι Ακαδημία, κάποια στιγμή να βλέπουμε μέσα στο ΠΑΟΚ ενδεκάδα, mm-hmm. να βλέπουμε 3-4 παιδιά από την Ακαδημία να είναι βασικοί. Ναι, έτσι. Ότι δουλειά γίνονται, γίνονται. Αλλά ευχή μας και όνειρό μας να μία μέρα να βλέπουμε μία χρονιά ότι η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ έχει 5-6 βασικοί που είναι από την Ακαδημία. Έτσι είναι πράγματι. Αυτό θα είναι μεγάλη επιτυχία αν γίνει αυτό, γιατί εντάξει, ξέρεις και εσύ, Έμπε, ότι δεν είναι τόσο εύκολο τώρα σε μια μεγάλη ομάδα να βάζει τους νέους, έτσι. Ο ΠΑΟΚ το έκανε αυτό με τον Μπέλκα, με τον Κλάους. Δεν είναι εύκολο όμως. Η πίεση είναι μεγάλη. Δεν είναι εύκολο. Άρα σημαίνει ότι αυτά τα παιδιά πρέπει να φτάσουν επίπεδο, ψηλό επίπεδο, για να μπορούν να πούν ότι θα ενταχθούν μέσα στο δεκάδα του ΠΑΟΚ. Και να αντέξουν. Είναι αυτό. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Πάρα πολύ δύσκολο. Όλα κάτι που ευχόμαστε να μπορούμε να το κάνουμε. Υπάρχουν να τώρα παιδιά που μπορούν να ανταπεξέλθουν, έμπες στην ομάδα. Ξέρεις πάρα πολύ καλό ότι στην Ελλάδα πάντα ταλέντο υπάρχουν. Υπάρχουν. Πάντα υπάρχει. Ναι. Λίγο νοοτροπία, εκεί είναι λίγο δύσκολο. Mm. Γιατί ταλέντο, όταν υπάρχει ταλέντο και δεν υπάρχει καλή νοοτροπία, εκεί χαλά όλα τα συνταγή. Χαμηλά την μπάλα, μόνο δουλειά. Ακριβώς, μόνο δουλειά. Πειθαρχία, σοβαρότητα. Οι γονείς θα είναι μακριά, να αφήνουν τα παιδιά. Αυτό με τους γονείς, έμπε, πραγματικά είναι φοβερό, έτσι. Είναι φοβερό. Γιατί είναι, το λέτε όλοι οι προπονητές της Ακαδημίας, με όλους τους προπονητές που μιλάμε, όλοι αυτό παιδιά, λένε. Είναι παιδιά, αντίπαλό τους είναι οι γονείς. Είναι οι γονείς. Φοβερό. Αν μπορεί κάποια στιγμή οι γονείς μπορεί να καταλάβουν, να αφήσουν τα παιδιά, να ούτε να ψάξω για μάνιτζερ, για ένα παιδί που είναι 15-14 χρονών, έχει μάνιτζερ, γιατί οι γονείς ψάχνουν, όχι ναι. τα παιδιά, γιατί τα παιδιά δεν ξέρουν από αυτά. Τα παιδιά θέλουν να παίξουν απλά, να χαρούν. Τα παιδιά με κεφάλι κάτω, μόνο δουλειά, να μην βλέπουν τι κάνει μέση να κάνω κι εγώ. Όταν φτάσω εκεί, θα κάνω περισσότερα ή παραπάνω από αυτά που κάνει μέση. Σωστά. Αλλά από εσύ που δεν έχω φτάσει εκεί, σιγά κεφάλι κάτω και δουλειά και μόνο δουλειά, τίποτα άλλο. Σωστά, έτσι είναι. Μακάρι να μας ακούνε τώρα, εντάξει, είμαστε όλοι μπαμπάδες, μακάρι να μας ακούνε και οι μπαμπάδες, τα παιδιά, να τα αφήσουν να δουλέψουν, να χαρούν το παιχνίδι, το κυριότερο, έτσι, τον αθλητισμό, να κάνουν παρέες, να γίνουν φίλοι μεταξύ τους, να περνάνε καλά, και μετά, εντάξει, όποιος είναι ταλέντο, κάποιος θα ξεχωρίσει τώρα, δεν γίνεται. Ακριβώς. Κάποια συμμαχίζει και ξεχωρίζουν. Ποιος έχει παραπάνω μπορεί να προχωρήσει παραπάνω, ποιος έχει παρακάτω που δεν μπορεί να πάει πιο πέρα, θα φανεί. Δηλαδή όλο το ΠΑΟΚ, πόσο παιδί έχει, αν μετά από 3-4-5 χρόνια να δει 4 παιδιά να είναι μέσα σε πρώτη ομάδα, να είναι βασική, εκεί είναι επιτυχία για την Ακαδημία. Και εκεί είναι επιτυχία. Σωστά. Για το κύριο Σαββίδη που αγωνίζεται, κυριολεξία, για την Ακαδημία. Γιατί αν μεγαλομέτωχο κάνω όλα αυτά που κάνει, η επιτυχία του είναι να βλέπει τα παιδιά, 5-4 παιδιά, να είναι μέσα βασική. Σωστά. Να μπει στο γήπεδο να χαίρεται, να πει ότι αυτή είναι η δουλειά που έχουμε κάνει. Αρένα 89,4.